σταμάτημα της διαδικασίας παραγωγής αλλά και εργασίας σε κάθε σημείο των ορυχείων και των ΑΕΣ της ΔΕΗ, αποφάσισε σήμερα το Συνδικάτο Σπάρτακος, ζητώμενο από τα εργατικά κέντρα Κοζάνης και Ορθέας, με αφορμή την απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ να κουρέψει το δώρο των Χριστουγέννων των 8 μηνυτών και να το καταστήσει ουσιαστικά επίδομα, όπως τονίζουν. Σήμερα εδώ τα εργατικά κέντρα Κοζάνης και Ορεπιτολμαϊδας και το Σωματείο Σπάρτακος, για να στείλουμε ένα μήνυμα στη διοίκηση για την απαράδεκτη απόφαση που έλαβε προχθές να κόψει το μισθό των συναδέλφων 8 μηνυτών, το δώρο μάλλον των συναδέλφων 8 μηνυτών, επικαλούμενος σε ένα νόμο του 10, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ και έχει πάρα πολλές ασάφειες. Ξεκινάμε έναν αγώνα. Σήμερα επιτελούν υποκατάληψη αυτήν την ώρα και όλοι οι σταθμοί και μία η ώρα καταλαμβάνουμε τους πύργους, σταματώντας κάθε δραστηριότητα. Και περιμένουμε στη συνάντηση που έχει το μεσημέρι η διοίκηση της ΓΕΝΟΠ με το Προεδρείο, με την διοίκηση του ΔΕΗ, να δοθεί λύση. Διαφορετικά από αύριο το πρωί δεν αφήνουμε κανέναν συνάδελφο οκταμηνίτη να βγει σε εργασίες, γιατί είναι παράνομο αυτό που έγινε, δεν καταβάλει νόμιμες αποδοχές. Είμαστε σε επαγρύπνηση και σε εταιρική αγώνα. Μέλη του Συνδικάτου Σπάρτακος αλλά και των δύο εργατικών κέντρων βρέθηκαν στις 12 το μεσημέρι στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, που ενημέρωσαν τους διευθυντές, έβγαλαν από τα γραφεία τους όλους τους εργαζόμενους, κλειδώνοντας παράλληλα το κτίριο. Σήμερα αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση τη συμβολική της κατάληψης του Διοικητηρίου του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια από τις 1 μέχρι τις 3 το σταμάτημα κάθε εξωτερικής διαδικασίας διαμέσου των πύργων σε κάθε ορυχείο. Ανοιχτό μετά τις γιορτές. Όλοι εδώ να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που γίνονται στο Σπάρτακο για τους εργαζόμενους οκταμηνίδες που υπάρχουν σήμερα στα ορυχεία στην περιοχή μας και παράλληλα και τα εργατικά κέντρα και τη στήριξη των εργατικών κέντρων από το εργατικό κέντρο Κοζάνης και από το εργατικό κέντρο Πτολεμαϊδας, ότι μπορεί να είναι ένας μνημονιακός νόμος, αλλά αυτός ο νόμος δεν είναι όμως από σήμερα που εφαρμόστηκε. Ας τον εφαρμόζαν αν θέλανε πριν από 8 χρόνια. Και όχι ξαφνικά ήρθε σήμερα η διοίκηση να τον εφαρμόσει σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι παράνομο και τα παιδιά αυτά τον δικαιούνται κανονικά να πάρουν το δώρο των Χριστουγέννων. Συνέχεια κινήθηκαν προς τους σταθμούς και τους πύργους των ορυχείων και σε επικοινωνία που είχαν με όλους τους εργαζόμενους τους ζήτησαν να αναστείλουν κάθε δραστηριότητα. Για λόγους του οποίους θα ανακοινωθεί σε λίγο από τα συνδικάτα και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Ορυχείου, από αυτή τη στιγμή αδειάζουμε καδοτροχούς και αδειάζουμε τους κλάδους. Θα σταματήσουμε για ένα 2 ώρο μέχρι τις 3 η ώρα. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Θα σας μιλήσω από το Συνδικάτο και από το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σάκης ο Μάστορος, ο γραμματέας του Συνδικάτου Σπάρτακος. Ευχαριστώ τον Διευθυντή τον Κώστα τον Μαχτή για την ανακοίνωση που έκανε. Είμαστε εδώ με μια απόφαση του Συνδικάτου υπό την κάλυψη της ΓΕΝΟΠ και των εργατικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεμαϊδος. Ζητάμε να σταματήσουν η εξωτερική διαδικασία και οι σταθμοί στην παραγωγική διαδικασία για τον εξής απλό λόγο. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την απόφαση, την άδικη απόφαση της διοίκησης να καταργήσει στην ουσία το δώρο Χριστουγέννων στους συναδέλφους των 8 μήνων, διότι το θεωρούμε μια κατάφορη αδικία. Την ίδια στιγμή η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ είχε ήδη κλείσει ραντεβού με την διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να συζητηθεί το γενολόγο θέμα, στο οποίο αν δεν δοθεί άμεσα λύση, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τα Χριστούγεννα. Η δικαιολογία της διοίκησης ότι είναι ένας μνημονιακός νόμος τον οποίο έπρεπε να τον έχει εφαρμόσει εδώ και 7 χρόνια δεν μας καλύπτει. Αυτοί που δεν τον εφάρμοσαν εδώ και 7 χρόνια να μην τον εφαρμόσουν και σήμερα, ξέρουν τον τρόπο, δεν ζητούμε να παρανομήσουν. Ξέρουμε τον τρόπο, διότι μη καταβολή δεδουλευμένων είναι ποινικό αδίκημα. Και εφόσον δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κατάργησή του, δεν μπορούν να τον καταργήσουν. Όπως λένε οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, η επιχείρηση αποφάσισε να κάνει χρήση ενός νόμου του 2010, ο οποίος είναι ασαφής και ξαφνικά δεν δίνει το δώρο Χριστουγέννων στους οκταμηνίτες. Η ΔΕΗ μετά από μία δεκαετία έχει καταλάβει ότι πλήρωνε παράνομα τους οκταμηνίτες και βεβαίως και τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Γιατί αυτό που κάνει δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους τους οκταμηνίτες, αφορά και το προσωπικό της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να κόβει παράνομα
το δώρο των Χριστουγέννων ή του Πάσχα με τη λογική που έχουν οι συγκεκριμένοι κάτω στην Αθήνα. Πρέπει να πω ότι το δώρο καταβάλλεται με τον νόμο 19.040 του 81 και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Σε επαφή που είχαμε την επιθεώρηση εργασίας, μου είπε ότι παρουσιάσανε μία σύμβαση ενός οχταμηνίτη, όπου το αναφέρει μέσα για 580 ευρώ.